Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Κυρίες και κύριοι, σας καλησπερίζω και σας καλωσορίζω στο μεγάλο τελικό του Λάθος Κέρδισες. Ένα παιχνίδι που μέχρι τώρα σε 61 επεισόδια έχουν περάσει 66 παίχτες. 98, πολύ καλά θυμάμαι, 98 celebrity και έχουμε δώσει 8.860 ευρώ, τα μισά εκ των οποίων έχουν δοθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Τρεις από τους οποίους θα δείτε σήμερα, τους έχετε δει στο ένα παίζουν, τους έχετε δει στον ημιτελικό. Και θα τους δείτε να διεκδικούν και αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο μάρκας Kia Picanto GT Line αξίας 13.900 ευρώ προσφορά της Lucios Group. Kia Picanto. Ένα αυτοκίνητο με στυλ και ενέργεια από τη Lucios Group. Μεγάλη εσωτερική χώρη και ένα port bagage έτοιμο για τις αποδράσεις σας. Μοναδική τεχνολογία με απίστευτο design. Άνεση και ασφάλεια μέσα σε ένα αυτοκίνητο πόλης που σε συνεπέρνει. Kia Picanto, το μοναδικό αυτοκίνητο στην κατηγορία του. Έχουμε τους καλύτερους των καλυτέρων και πάμε να δούμε ποιοι είναι. Ονομάζομαι Ανδρέας Αρώτης και κατάγομαι από τον κατεχόμενο καραβάν. Εργάζομαι σε ιδιωτική εταιρεία. Φτάνοντας στον τελικό, νιώθω υπέροχα και ελπίζω, φυσικά εύχομαι και στους αντιπάλους μου, ένας από εμάς θα το κερδίσει, ελπίζω να είμαι εγώ. Γνώρισα τους αντιπάλους μου και πιστεύω ότι θα είμαστε όλοι ισοδύναμοι, οπότε θα γίνει διεξαχθεί ένας καλός αγώνας. Γεια σας, είμαι ο Νεκτάριος Γεωργίου, κατάγομαι από τη Ζώδια και είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Κατάφερα να νικήσω τους προηγουμένους αγώνες, βρίσκομαι στον τελικό, νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος και ελπίζω με την τύχη και πάλι να καταφέρω να κερδίσω το αυτοκίνητο. Βρισκόμαστε εδώ στον τελικό. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν φαβοροί και οι δύο μου οι αντιπάλοι είναι εξίσου, μπορώ να πω και καλύτεροι από μένα. Ελπίζω να κερδίσω εγώ, αλλά ο καλύτερος ας το κερδίσει. Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Γεωργιάδης, καταγόμαι από το Καϊμακλή και είμαι αυτοεργοδοτούμενος. Ότι βρίσκομαι στον τελικό και διεκδικώ το αυτοκίνητο με χαροποιεί ιδιαίτερα. Και οι δύο μου αντίπαλοι είναι εξίσου καλοί, γι' αυτό άλλωστε βρίσκονται στον τελικό. Ας γίνει ένας καλός αγώνας και ας κερδίσει ο καλύτερος. Ανδρέα μου, Νεκτάριέ μου και Αντώνη μου, σας καλησπερίζω στο μεγάλο τελικό του Λάθος Κέρδισες. Καλησπέρα. Τι κάνουμε, πώς νιώθουμε? Περιμένουμε να πάρουμε το αυτοκίνητο να φύγουμε. Ναι, και οι τρεις σας φαντάζομαι, έτσι. Ναι, εγώ το περιμένω εγώ, θέλω να σας πω ότι το άγχος το δικό μου ίσως να είναι και μεγαλύτερο από το δικό σας. Αλλά κάπως έτσι και μετά από 61 επεισόδια φτάνουμε με τις γνώριμες φυσιογνωμίες και με τους καλύτερους να είμαστε εδώ λίγο πριν βάλουμε το κλειδί στη μηχανή και φύγουμε. Έτσι? Ακριβώς. Θέλετε να ξεκινήσουμε ή θέλετε να μου πείτε κάτι? Ανδρέα, παραδείγματος χάρη, μου είπες ότι είπες στο βίντεο ότι διεξήχθη ένας πάρα πολύ καλός αγώνας μέχρι αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή θα διεξαχθεί. Δεν είπες τίποτα για το διαιτητή. Ακόμη καλό. Ο διαιτητής, εντάξει, απλώς προσπαθεί να διαιτητεύσει όσο το καλύτερο. Καλύτερος διαιτητής. Απλώς οι παίκτες θα παίξουν ακόμη καλύτερα από τα προηγούμενα παιχνίδια. Και να ευκαιρία να ευχηθώ στους αντιπάλους καλή επιτυχία σε όλους. Ο καλύτερος ας το κερδίσει, ο τυχερότερος ας το κερδίσει. Καλά, ο τυχερός ας το κερδίσει, να έχουμε και γνώσεις, να έχουμε όλα αυτά. Και θα πάω δίπλα στο Νεκτάριο εδώ πέρα. Νεκτάριε, σαν να μάκρυναν τα γένια σου νομίζω από τον ημιτελικό. Τι έγινε? Ναι, λιγάκι. Άλλαξαν φυσιογνωμία. Έβαλα σίδερο να τα. Πολύ καλός. Μα αρέσεις έτσι όπως είσαι. Και θα σου πω ότι είπες ότι με την τύχη. Όπου αυτό που είπε και ο Ανδρέας. Ναι, με βάση και των ημιτελικών που κατάφερα τελευταία ερώτηση να ανατρέψω τα εις βάρος μου δεδομένα. Ναι, καλά, είχες την τύχη με το μέρος σου εκείνη τη μέρα, έτσι ελπίζουμε την έχεις και σήμερα. Ελπίζω. Και πάμε στον Αντώνη. Ο Αντώνης δείχνει ο πιο σίγουρος, ήρεμη δύναμη θέλω να πω. Είναι έτσι Αντώνη, γιατί... Σίγουρος δεν είμαι, αλλά εντάξει. Προσπαθώ να μείνω συγκεντρωμένο στο παιχνίδι και θα δούμε. Ναι. Και σε χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι είσαι εδώ. Βεβαίως. Εννοείται. Τελικώς είναι λογικό. Εδώ σου είπαμε, χαροποιεί εμένα. Θέλω να σας πω ότι μία βόλτα, δεν ξέρω ποιος από τους τρεις, αλλά επειδή εγώ το έχω οδηγήσει το αυτοκίνητο και είναι ένα εκπληκτικό αυτοκίνητο, δικαιούμαι και μία βόλτα από εσάς, έτσι. Δέκα. Δεσμεύεστε νομίζω και οι τρεις. Αλλά το δεσμεύω το δικό μας, όχι του Πρόεδρου.
Δεν ξέρω πιανού. Εγώ θέλω το δικό σας του Προέδρου. Δεν ξέρω αυτό που το είπα. Εγώ το Kia Picanto, αυτό το συγκεκριμένο, το GT Line που θα οδηγήσετε, θέλω να είμαι συνοδηγός μια φορά, γιατί ήμουν μόνο οδηγός. Και κάπως έτσι πάμε να ξεκινήσουμε με το μεγάλο τελικό. Στην πρώτη φάση του παιχνιδιού, που είναι και πάρα πολύ οικείο το παιχνίδι για σας, έχετε 5 ερωτήσεις, εκ των οποίων μπορείτε να δώσετε τουλάχιστον μία λαθασμένη απάντηση, 2-3, και εμείς τι κάνουμε, προσθέτουμε βαθμούς στο λογαριασμό σας. Εάν δώσετε λανθασμένη απάντηση, δεν χάνετε βεβαίως τη σειρά σας, αλλά αυτό που γίνεται είναι το γνώριμο και στον ημιτελικό. Τι κάνουμε, θυμάσαι Νεκτάριε? Συνεχίζουμε στην επόμενη ερώτηση. Απλά δεν προστίθονται βαθμοί στο λογαριασμό. Και πάμε να παίξουμε. Η πρώτη ερώτηση είναι: το πουμπάριν είναι α, αρρώστια, β, έντομο, γ, είδος ζωγραφικής, δ, είδος φαγητού. 15 δεύτερα δικά σας και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Α, αρρώστια, β, έντομο, γ, είδος ζωγραφικής, δ, είδος φαγητού. Τα δευτερόλεπτα έχουν περάσει και ο Ανδρέας Β, Γ, Δ, ο Νεκτάριος Α, Γ και Δ και ο Αντώνης Α και Γ. Ανδρέα μου, είσαι σίγουρος στην τύχη? Δεν το γνωρίζα καθόλου. Νεκτάριε? Θεωρώ ότι είμαι λιγάκι σίγουρος. Και ο Αντώνης, γιατί θα σας ρωτάω, στην τύχη. Απλά είπες να μην το παρατραβήξεις με την τύχη σου, που λέμε μην παρατραβάς, και να δώσεις δύο. Πάμε να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι το Δέλτα βεβαίως και 20 βαθμοί προστίθονται στο λογαριασμό του Αντώνη. Είναι παραδοσιακό φαγητό της Κύπρου, το οποίο παλαιότερα ήταν πολύ δημοφιλές. Πρόκειται για παραγεμισμένο έντερο αρνιού, ωραίο δεν ξέρω αν ακούγεται, αλλά νομίζω τρώγεται ωραία, με διάφορα υλικά όπως ρύζι, κιμά, μαϊδανό και κρεμμύδι. Λιχουδιά ακούγεται. Και πάμε να δούμε τι είπε και ο κόσμος. Τι είναι το πουμπάρι? Πουμπάρι. Δεν έχω ιδέα. Σου έχω κάτι πιο εύκολο. Τι είναι το πουμπάρι? Ναι! Όχι! Όχι! Εντάξει! Τι είναι το πουμπάρι? Δεν ξέρω. Είσαι πολύ ειλικρινής. Δεν ξέρω. Κουμπά. Θα στο πούμε μετά, θα δεις λάθος κέρδισες. Λοιπόν, ήταν λίγο δύσκολο η αλήθεια είναι, γι' αυτό και λίγο μπερδευτήκανε. Πάμε στην επόμενη ερώτηση που έχει να κάνει με το βίντεο που θα δείτε. Είμαι ο Τρίφωνας ο Σαμαράς και στις Μαλδίβες θα με βρεις σαν πας. Θα κολυμπάω μέσα στα νερά και θα αναμίζουν όλα γύρω μου γενικά. Ανεβάζω στο ελγό με το κοκλονί και θα είναι amazing και fantastic ξανά. Θα το σούσι μόνο με μπουρνούζι. Στις παραλίες θα τρέχω με τα κινητά. Θέλω ήλιο, θέλω θάλασσα. Εγώ το καλοκαίρι αυτό θα είναι μαγικό. Μια ξαπλώστρα και ένα κινητό. Για να ανεβάζω στο ριχτό λεπτό. It's amazing, it's fantastic. Τι έγινε, παιδιά, σας βλέπω με ερωτηματικό πάνω από το κεφάλι για τους τρεις. Τι δεν σας άρεσε, δηλαδή? Δεν ξέρω, είναι το τραγούδι. Το τραγούδι πολύ γνωστό. Πάμε να δούμε ποια είναι η ερώτηση. Και ο Τρίφωνας Σαμαράς μας τραγούδησε. Α, είμαι ο Τρίφωνας. Β, το καλοκαίρι αυτό. Γ, it's amazing. Δ, it's fantastic. 15 δευτερόλεπτα ακόμα μια φορά και περιμένω τις λανθασμένες σας απαντήσεις. Είμαι ο Τρίφωνας, το καλοκαίρι αυτό, it's amazing και it's fantastic. Για να δούμε ο Τρίφωνας Σαμαράς. Α, Γ, Δ, ο Ανδρέας. Β, ο Νεκτάριος και Α, Β, Δ, ο Αντώνης. Στην τύχη. Δεν πρόλαβα να σε ρωτήσω, Ανδρέα μου, και μου απάντησες κατευθείαν. Στην τύχη. Δεν ακούς τα τραγούδια του Τρίφωνα? Γνωστά λαϊκά τραγούδια. Γνωστά. Μερικές φορές και πού. Τελειώς κατά, ζήτησαν θείος του Τρίφωνα.
Δεν ξέρουμε αν τραγουδάει καλά, κουρεύει καλά σίγουρα. Εντάξει. Και η σωστή απάντηση είναι... Είναι το γάμα. Και ο Αντώνης έχει ένα προβάδισμα. Ο Νεκτάριος έρχεται πίσω από τον Αντώνη και ο Ανδρέας με 0 βαθμούς. Νεκτάριε 10, Αντώνη 50, Ανδρέα 0. Αλλά γνωρίζετε ότι αυτό το παιχνίδι είναι το παιχνίδι της ανατροπής. Εσύ, Νεκτάριε, το ξέρεις πάρα πολύ καλά άλλωστε, έτσι. Το γνωρίζεις. Μπράβο. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Στις αρχές του 20ου αιώνα, έξω από τα κουρία στην Αθήνα, τοποθετούσαν κουτιά τα οποία είχαν. Α, κομμένα νύχια. Β, δόντια. Γ, σφαίρες. Δ, πέτρες. 15 δευτερόλεπτα για ακόμα μία φορά. Ξένα πράγματα συνέβαιναν. Λοιπόν, Β, Γ, ο Ανδρέας. Β, Γ και ο Νεκτάριος. Α, Δ, ο Αντώνης. Δεν θα ρωτήσω, θα μου πείτε όλοι στην τύχη. Ακριβώς. Ναι. Η αλήθεια είναι πως είναι λίγο παράξενη η ερώτηση. Για να δούμε όμως ποια είναι η απάντηση. Η σωστή απάντηση που δεν έπρεπε να δώσετε... Είναι το Β και είναι τα δόντια. Και μάλιστα, με αυτόν τον τρόπο, κάθε κουρέας έδειχνε την εμπειρία του στην εξαγωγή δοντιών. Γιατί βλέπετε, εκτός από ξύρισμα και κούρεμα, εξασκούσαν και την οδοντιατρική. Και για ακόμα μία φορά ο Αντώνης ήταν σωστός λάθος. Έδωσε τη λάθος απάντηση. Εκεί πέρα με παρέμειψαν και λίγο σε οδοντίατρο, γι' αυτό είπα να το αφήσω. Εγώ θα σου πω ότι έχω μία εικόνα από μία φωτογραφία, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν εκείνο το συγκεκριμένο, ζωγραφιά, που ήταν ένα κουρίο που έβγαζε δόντι. Και χωρίς να γνωρίζω την απάντηση, ήξερα ότι πάνω κάτω αυτό θα δίνα και εγώ. Εγώ έτσι πήγα, αυτό το σκεπτικό. Αντώνη μου, 70 βαθμούς, Νεκτάριέ μου 10 και Ανδρέα μου 0. Πάμε με την επόμενη ερώτηση. Η λέξη κουρκούτζελος, το είπα ωραία, αυτό μας αρέσει, σημαίνει α, τιμέλιτος, β, μισότρελος, γ, καλικάτζαρος, δ, ταραξίας. Μία κυπριακή λέξη και 15 δευτερόλεπτα δικά σας. Κουρκούτζελος. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Β, Γ, Δ, ο Ανδρέας. Γ, Δ, ο Νεκτάριος. Α, Γ, ο Αντώνης. Την τύχη θα μου πείτε για ακόμα μία φορά. Επειδή όμως θέλω να παρατείνω λίγο την αγωνία σας, πάμε να δούμε τι γνώριζε ο κόσμος. Τι είναι ο κουρκούτσελος? Καλικάντζαρος. Τι είναι ο κουρκούτσελος? Ο καλικάντζαρος. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Τι είναι ο κουρκούτσελο? Εύκολο αυτό, ο καλικάντζαρος. Έτσι το λέτε και στην Αθήνα. Όμορφος, όχι. Να πεις τον άλλον τι κουρκούτσελος που είσαι. Το όμορφος, δεν ταιριάζει κιόλας να το πεις το άλλο. Σε βλέπω σήμερα κουρκούτσελο. Και πάμε να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Είναι το γάμα και είναι καλικάντζαρος. Ανδρέα, έχεις απαντήσει το γάμα, το ίδιο και ο Νεκτάριος, το ίδιο και ο Αντώνης. Μένει ακριβώς όπως είχε και πριν η βαθμολογία. 0 ο Ανδρέας, 10 ο Νεκτάριος και 70 ο Αντώνης. Παιδιά, έχετε αγωνία, έτσι. Εννοείται. Εννοείται. Κι εγώ. Μεγάλη. Αλήθεια σας λέω, σήμερα είμαι σε μεγάλη αγωνία. Να δω ποιος θα πάω, με ποιον θα πάω βόλτα, με το πικάντο. Και πάμε με την τελευταία ερώτηση της πρώτης φάσης. Θέλω να δείτε αυτό το βίντεο. Δώσε μου το χέρι σου. Το έπινες. Αμέ. Τώρα σε ψήνω. Γύρισε από εκεί. Με σπινείς. Έλα καλέ. Ακούστε τα ειδόνι πως κελαϊδάει μέσα στη νύχτα. Ποια νύχτα? Νύχτα είναι βρεζόν. Βλέπετε το φεγγάρι πως λάμπει στο ουρανό? Όχι. Στραβέγγλο φας. Μυρίστε για σεμιά που αναπνέουν την ομορφιά σας. Στέναξε βρε. Ε, στέναξε βρε.
Όχι σαν ανεμιστήρας. Σαν κορίτσι. Κατάλαβες τώρα. Κατάλαβα. Μπράβο, Λούδι μου. Μπράβο, Λούδι μου. Λοιπόν, λατρεμένοι και οι δύο. Η ερώτηση είναι... Ο Νίκος Ρίζος παίρνει μαθήματα πώς να φλερτάρει από το Βασίλη Αλφα Βλονίτη. Β. Διαμαντόπουλο. Γ. Λογοθέτη. Δ. Λογοθετήδη. 15 δευτερόλεπτα δικά σας. Ποιος είναι ο Βασίλης? Ο χρόνος έχει τελειώσει και νομίζω ότι και οι τρεις έχετε δώσει τις ίδιες απαντήσεις. Β, Γ, Δ, ο Ανδρέας, Β, Γ, Δ, ο Νεκτάριος, Β, Γ, Δ και ο Αντώνης. Η σωστή απάντηση είναι... Και βεβαίως είναι ο Βασίλης Αυλονίτης. Φοβερή μορφή του ελληνικού κινηματογράφου. Και Ανδρέα μου, έχεις 30 βαθμούς. Νεκτάριε 40 βαθμούς και Αντώνη 100 βαθμούς. Κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη φάση και πηγαίνουμε στη δεύτερη φάση του παιχνιδιού. Λοιπόν, με το άγχος έτσι να γίνεται όλο και πιο έντονο, πηγαίνουμε στη δεύτερη φάση του παιχνιδιού. Σε αυτή τη φάση, όπως θυμάστε πάρα πολύ καλά, αυτό που θέλω από εσάς είναι τουλάχιστον δύο λαθασμένες απαντήσεις. Εξακολουθώ να σας λέω ότι πιστώνετε το λογαριασμό σας με βαθμούς. Για τις δύο θα σας δίνω 20 βαθμούς και για τις 350 βαθμούς. Και είπαμε ότι δεν έχετε πάσο και όλα τα σχετικά. Είμαστε έτοιμοι? Είμαι έτοιμοι. Πάμε. Η πρώτη ερώτηση της δεύτερης φάσης είναι... Το σαλιγκάρι Α έχει 8 μάτια. Β γεννάει 600 έως 700 αυγά κάθε φορά. Γ λιώνει την τροφή του με το σάλιο του. Δ διαθέτει δόντια στη γλώσσα. 15 δευτερόλεπτα και τουλάχιστον δύο λαθασμένες απαντήσεις από εσάς. Εδώ τα σαλιγκαράκια πίνουν το νεράκι τους, το βλέπετε. Ωραίες φωτογραφίες. Και αφού ο χρόνος έχει τελειώσει, ο Ανδρέας έχει δώσει Α και Β. Ο Νεκτάριος Α και Β, Α και Β γάμα ο Αντώνης. Καλά, δεν θα σας ρωτήσω, εννοείται στην τύχη. Άμα ξέρετε αυτή την ερώτηση τι κάνει το σαλιγκάρι, παιδιά, είστε αλλού, σε άλλο επίπεδο. Η σωστή απάντηση είναι... Είναι το Δέλτα και διαθέτει δόντια και στη γλώσσα. Πολύ σωστοί ήσασταν και οι τρεις και ο Ανδρέας είναι στους 50 βαθμούς, ο Νεκτάριος στους 60 και ο Αντώνης στους 150 βαθμούς. Λοιπόν, έχετε έτσι ένα χαμογελάκι και οι τρεις σας, αλλά τι χαμογελάκι είναι αυτό, κρύο ντους. Δεν το συζητώ. Αγχώδες χαμογελό. Αγχώδες το συζητώ. Πάτε από εδώ δεξιά, δεν έχετε και πολύ έτσι περιθώριο να πηγαίνω. Έρθετε. Αυτά. Τώρα θέλετε να μου πείτε γιώτα τελείωνε και προχώρα. Ναι, ναι. Ωραία, πάμε λοιπόν με την επόμενη ερώτηση. Ο Γαλαξίας πήρε το όνομά του από Α το γάλα, Β από το λατινικό γαλάκτιουμ που σημαίνει σύμπαν, Γ από τον αστερισμό της Κασιόπης τον γαλάξιο, Δ από το μυθολογικό γαλαξίωνα ιό του ουρανού. Παράξενη ερώτηση και 15 δευτερόλεπτα δικά σας για δύο τουλάχιστον λανθασμένες απαντήσεις. Βλέπω ότι έχετε έτσι ένα... Ο χρόνος έχει τελειώσει και... Εκεί που λέτε να σταματήσετε, το προχωράτε. Το έχω καταλάβει. Εκεί που σταματάτε και λέτε, εντάξει, θα δώσω άλλη. Λέτε, δίνω ακόμα μία. Β, Γ, Δ, ο Ανδρέας. Α, Γ, Δ, ο Νεκτάριος. Α, Β, ο Αντώνης. Αντώνη, πιο διστακτικό σε είδα αυτή τη φορά. Είμαι μπροστά στο σκορ, θέλω να παίξω λίγο πιο safe. Σωστό. Στρατηγική. Έτσι παίζετε ένα παιχνίδι και πάμε να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι το Α και είναι το γάλα. Πολύ σωστός, λανθασμένος σωστός, είναι ο Ανδρέας που φτάνει στους 100 βαθμούς. Ο Νεκτάριος στους 60, ο Αντώνης στους 150 και μάλιστα θα σας πω ότι σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Θεός Ερμής έβαλε τον Ηρακλή να θυλάσει κρυφά
από το μαστό της θεάς Σύρας. Όταν αυτή αντιλήφθηκε τι είχε γίνει, έσπρωξε το βρέφος και το γάλα τεινάχθηκε στον ουρανό, σχηματίζοντας το γαλαξία. Υπάρχει και λογική εξήγηση, δηλαδή, καταλάβατε, δεν είναι. Υπάρχει μια λογική. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Θέλω να δείτε αυτό το βίντεο. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois. Laissez mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Elle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle? Λοιπόν, και έτσι μετά το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα, η ερώτηση είναι... Η Παναγία των Παρισίων είναι έργο του Α. Αλέξανδρου Δούμα, Β. Βίκτορ Ουγκό, Γ. Εμίλ Ζολά και Δ. Νίκου Καζαντζάκη. 15 δευτερόλεπτα και 2 τουλάχιστον λαθασμένες απαντήσεις. Νεκτάριο χρόνος 3, ξέρεις ότι πρέπει να απαντήσεις, έτσι, σημαντικό. Ο χρόνος τελείωσε. Και γάμα δέλτα ο Ανδρέας, αλφα βήτα ο Νεκτάριος, αλφα βήτα γάμα ο Αντώνης. Α, συγγνώμη, αλφα βήτα δέλτα ο Νεκτάριος. Με την άκρη του ματιού μου είδα το τέτοιο. Ευτυχώς που προς τα πίσω το είδα καλύτερα. Νεκτάριε. Η σωστή απάντηση είναι... Είναι το βήτα και είναι Βίκτορ Ουγκό. Πάρα πολύ καλά, Ανδρέα μου, και φτάνει στους 120 βαθμούς. Νεκτάριε στους 60 και Αντώνη προηγήσε με τους 150 βαθμούς. Περισσότερο άγχος τώρα. Έτσι. Πάει, έρχεται. Πάει, έρχεται. Έρχεται, πάει. Καλό είναι ότι πηγαίνω, έρχεται, ναι, ναι. Έτσι. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ένα καπουτσίνο θα τον θέλαμε τώρα και το καπουτσίνο πήρε το όνομά του από Α. Το ομώνυμο ιταλικό χωριό. Β. Τον Πάολο Καπουτσίνο που το πρώτο έφτιαξε. Γ. Το όνομα μιας καφετέριας στο Μεξικό. Δ. Ένα τάγμα μοναχών. 15 δευτερόλεπτα και τουλάχιστον 2 λανθασμένες απαντήσεις. Πολύ ήσυχου σας είδα και λέω τι έγινε, δεν άκουσα και κουμπάκια. Αλφαβήτα γάμα, Ανδρέας. Βήτα γάμα, ο Νεκτάριος. Αλφαβήτα γάμα και ο Αντώνης. Τώρα για να δω, νομίζω ότι και οι τρεις σας κάπου πήγε το μυαλό σας έτσι και το... Και πάμε να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Πριν με δείρετε γιατί καθυστερώ. Δέλτα, ένα τάγμα μοναχών. Πάρα πολύ σωστά και για τους τρεις σας. Ανδρέα, 170 βαθμοί. Νεκτάρι 80 και Αντώνη 200 βαθμοί δική σου. Από το τάγμα των καπουτσίνων, οι οποίοι φοράνε καφέ και άσπρα ράσα. Αυτό σκεφτήκα, δεν φαντάζομαι, έτσι, το καφέ και το άσπρο, έτσι που πάει. Με αυτά και με άλλα, εγώ σέρνομαι εδώ πέρα Grand Grung, γιατί όπως καταλαβαίνετε και εγώ εδώ πέρα έχω το άγχος μου. Και με εσάς είπαμε έτοιμοι να με δείρετε που αργώ, αλλά θέλω λίγο έτσι να παρατείνω και την αγωνία σας. Πάμε με την τελευταία ερώτηση της δεύτερης φάσης. Ο Τζένκινς Χάν, το 1207 μετά Χριστόν, για να σταματήσει την πολιορκία της πόλης Βολοχάη, ζήτησε ως αντάλλαγμα. Α. 5.000 βαρέλια κρασί. Β. 10.000 περιστέρια και 1.000 γάτες. Γ. 2.000 παρθένες. Δ. Να παντρευτεί τις δύο κόρες του άρχοντα της πόλης. Κάτι ζήτησε. 15 δευτερόλεπτα και τουλάχιστον 2 λαθασμένες απαντήσεις για ακόμα μία φορά και από τους 3 σας.
Λοιπόν, ο χρόνος έχει τελειώσει. Β' γάμα ο Ανδρέας, α' β' γάμα ο Νεκτάριος και α' β' δέλτα ο Αντώνης. Η σωστή απάντηση για το Jenkins Han είναι... Είναι 10.000 περιστέρια και 1.000 γάτες. Είσαστε λάθος και οι τρεις. Γιατί Β' έχει απαντήσει και ο Ανδρέας, Β' και ο Νεκτάριος, Β' και ο Αντώνης. Οπότε παραμένουμε με τα 170 ευρώ στον Ανδρέα, τα 8 ευρώ είπα, πολύ ωραία, 170 βαθμούς στον Ανδρέα, 80 βαθμούς στον Νεκτάριο και 200 βαθμούς στον Αντώνη. Μόλις τα πήρε, έδεσε πάνω τους τούφες από βαμβάκι, τους έβαλε φωτιά και τα ελευθέρωσε. Τα ζώα φοβισμένα επέστρεψαν στην πόλη και την έκαψαν. Τότε οι στρατιές του Τζένκις Χάν επιτέθηκαν και κατέλαβαν την πόλη χωρίς καμία αντίσταση. Οπότε και εκεί στρατηγική και εκεί υπήρχε σχέδιο. Και με όλο αυτό το σχέδιο και τους βαθμούς τους δικούς σας, πάμε στην τρίτη φάση του παιχνιδιού. Φτάσαμε στην τρίτη φάση του παιχνιδιού και είμαστε ακόμα ζωντανοί, έτσι, στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα. Πολύ ωραία. Όχι και πολύ, σας βλέπω σε ημί λιπόθυμη, έτσι, εντάξει. Στην τρίτη φάση του παιχνιδιού, όπως θυμάστε, είναι μόνο δύο ερωτήσεις. Θέλω όμως και τις τρεις λανθασμένες απαντήσεις. 100 ευρώ δικά σας. Ευρώ, άντε πάλι. Τι έχω πάθει με αυτά τα ευρώ. 61 επεισόδια σας δίναμε ευρώ. Αυτό συμβαίνει. 100 βαθμοί δικοί σας. Και πάμε να παίξουμε. Ο πίνακας «Η ελευθερία οδηγεί τον λαό» είναι έργο του. Α. Κλοντ Μονέ. Β. Μάρκ Σαγκάλ. Γ. Ντελακρουά. Και Δ. Πολ Σεζάν. 15 δευτερόλεπτα δικά σας και θέλω τρεις λανθασμένες απαντήσεις. Τρεις και θέλω να προλάβετε. 1-0. Α, Β, Δ, ο Ανδρέας. Α, Β, Γ, ο Νεκτάριος. Α, Β, Δ, και ο Αντώνης. Εκπληκτικός πίνακας. Γνωρίζετε και οι τρεις. Προφανώς όχι. Προφανώς όχι, λες, ε. Και πάμε να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Είναι το γάμα φυσικά, Ντελακρουά. Εκπληκτικός πίνακας που βρίσκεται στην πινακοθήκη του Μεσολογγίου, της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου. Ανδρέα, 270 βαθμοί δική σου. Νεκτάριε, 80 βαθμοί δική σου. Και Αντώνη, 300 βαθμοί δική σου. Δεν είσαι ο πιο χαλαρός, αλλά δεν νομίζω. Με τον Ντελακρουά, να κλείνει τον κύκλο, πάμε στην τελευταία ερώτηση της τρίτης φάσης. Ο Όντιν, πολύ γνωστός, έτσι κάθε μέρα τον λέμε, βασιλιάς του κόσμου των θεών στη σκανδιναβική μυθολογία. Είχε ένα μόνο μάτι, καθώς το άλλο, Α, το έκλεψε ο Λόκι, ο θεός του κακού. Β, το έχασε στην προσπάθειά του να σώσει τον κόσμο. Γ, το έδωσε ώστε να πιει ένα ποτήρι νερό από την πηγή της Σοφίας. Δ, το έχασε σε μονομαχία με το γίγαντα Μίμυρ. Και ο γίγαντας Μίμυρ, πολύ γνωστός, 15 δευτερόλεπτα δικά σας, τρεις λανθασμένες απαντήσεις. Έξι, πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα, μηδέν. Αλφα, βήτα, δέλτα έχετε δώσει και οι τρεις. Τι, ο Όντιν, ας πούμε, κάθε μέρα ξέρετε τι έχει γίνει. Πήραμε τότε, αφού ήταν βασιλιάς του κόσμου των θεών, είπα λίγο, αγωνίστηκε να πάρει την πηγή της Σοφίας, οπότε το έδωσε για να αποκτήσει τη Σοφία, φαντάζομαι για καλό σκοπό, δεν ξέρω. Για καλό σκοπό, βέβαια, τι δεν το συζητάμε. Το ίδιο σκεφτήκατε κι εσείς. Το ίδιο, αλλά όχι με τόσα λόγια. Νεκτάρι, εσύ. Περισσότερο στην τύχη. Στην τύχη, εσύ δεν πας, χωρίς την τύχη δεν πας πουθενά. Πάμε να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Και ναι, είναι το γάμα. Το έδωσε ώστε να πιει ένα ποτήρι νερό από την πηγή της Σοφίας. Και είμαστε με τον Ανδρέα 370 βαθμοί, τον Νεκτάριο 180 βαθμοί και τον Αντώνη 400 βαθμοί.
Μιλάμε ότι έχουμε μάχη εδώ πέρα, έτσι. Είδων μαχών. Κάπου εδώ τελείωσε η τρίτη φάση και πάμε με την τελευταία φάση του παιχνιδιού. Τώρα σας κόβηκαν τα πόδια, έτσι. Βεβαίως. Ναι. Πάμε με την τελευταία φάση. Σε αυτή την τελευταία φάση του παιχνιδιού έχουμε μόνο μία ερώτηση. Για μία λαθασμένη απάντηση θα σας δώσω 50 βαθμούς. Για δύο θα σας δώσω 100. Και για τρεις, 200 βαθμοί θα είναι δικοί σας. Είναι η ερώτηση που καθορίζει τα πάντα. Πάμε να παίξουμε. Να παίξουμε. Κι εγώ άγχος. Ο Πλάτωνας στην είσοδο της Ακαδημίας του έγραψε Α. Κανένας αγεωμέτρητος να μην περάσει. Β. Ο άξιος φαίνεται από τις μικρές λεπτομέρειες. Γ. Η ντροπή είναι το κάστρο της ομορφιάς. Δ. Η Αλεπού ξέρει πολλά. Ο Σκαντζόχυρος ένα και καλό. 15 δευτερόλεπτα δικά σας. Από μία έως τρεις λανθασμένες απαντήσεις. Ανδρέα. Ναι, Γιώτα. Αλφα, γάμα, δέλτα. Νεκτάριε. Αλφα, βήτα, γάμα. Αντώνη. Αλφα, βήτα, γάμα. Κανένας από τους τρεις σας δεν σκέφτηκε να δώσει λιγότερους από τρεις απαντήσεις, έτσι. Τα παίζετε όλα για όλα. Δεν... Ναι. Ήρθε και με 200, παραπάνω 380. Σωστά. Εγώ για να ανοίξω τον... Αντώνη, δεδομένου ότι έδωσε τρεις απαντήσεις. Έπρεπε να δώσεις τρεις. Σωστό. Θα δείξει εντός ολίγου. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Βρισκόμαστε στο μεγάλο τελικό και έχουμε επιστρέψει από το διαφημιστικό διάλειμμα. Η αγωνία στο πικ δεν πάει παραπάνω, θέλω να σας πω. Δεν πάει, πάει. Δεν πάει. Πώς να πάει, γιατί ο Ανδρέας αυτή τη στιγμή έχει 370 βαθμούς, ο Νεκτάριος 180 βαθμούς, ο Αντώνης 400 βαθμούς και περιμένουμε να δούμε ποιος από τους τρεις είναι αυτός που θα κρατήσει το κλειδί του αυτοκινήτου στο χέρι. Η ερώτηση τελευταία ήτανε. Ο Πλάτωνας στην είσοδο της Ακαδημίας του έγραψε Α. Κανένας αγεωμέτρητος να μην περάσει. Β. Ο άξιος φαίνεται από τις μικρές λεπτομέρειες. Γ. Η ντροπή είναι το κάστρο της ομορφιάς. Δ. Η Αλεπού ξέρει πολλά. Ο Σκαντζόχυρος ένα και καλό. Εγώ έχω να πω ότι ό,τι και να γράφει από αυτά τα τέσσερα πάρα πολύ ωραία ήτανε. Ωραιότατα. Εμείς τώρα κάτι άλλο θα γράφαμε, αν ήταν κανένας άλλος. Λέω κι εγώ να πω έτσι για να περάσει η ώρα. Πόνεστε τώρα, ε. Εντάξει, εγώ θα σας πω ότι έχετε απαντήσει όμως πριν. Επίτρεψε, ναι. Αλφα, γάμα, δέλτα, ο Ανδρέας. Αλφα, βήτα, γάμα, ο Νεκτάριος. Και αλφα, βήτα, γάμα, ο Αντώνης. Τι άγχος είναι αυτό. Γιατί ούτε εγώ ξέρω την τελευταία απάντηση ποια είναι. Και η σωστή απάντηση είναι... Είναι... Είναι το Α. Κανένας αγεωμέτρητος να μην περάσει νικητής είναι ο Αντώνης. Αντώνη!
Συγχαρητήρια, Ανδρέα μου. Συγχαρητήρια. Είστε καταπληκτικοί παίχτες. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Με το μουσάκι το μακρύ, δεν σου έκανε καλό το ίσιωμα. Αντώνη, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, Γιώτα μου. Αυτό το μοναδικό, το υπέροχο αυτοκίνητο μάρκας Kia Picanto. Η πεθερά είναι που θα το πάρει. Η γυναίκα. Η γυναίκα. Kia Picanto GT Line αξίας 13.900 ευρώ. Προσφορά της Lucio's Group γίνεται δικό σου. Μπορώ να πω κάτι. Φυσικά. Λοιπόν, πρώτα θέλω να αφιερώσω αυτή την νίκη στη γυναίκα μου που με όθησε να έρθω. Εδώ και καιρό έλεγε πήγαινε σε κάποιο τηλεπαιχνίδι. Και δεύτερο στον πατέρα μου που από μικρός με οθούσε στο να μάθω πράγματα και γνώσεις. Μπράβο, Αντώνη, πολύ συγκινητικό. Ακόμα πιο συγκινητικό είναι τώρα σε αυτό που θα δεις. Αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο μάρκας Kia Picanto που γίνεται δικό σου σήμερα. Θα το οδηγήσεις και εσύ, φαντάζομαι. Και μην ξεχνάμε, μια βόλτα δική μου. Εννοείται. Kia Picanto. Ένα αυτοκίνητο με στυλ και ενέργεια από τη Lucio's Group. Μεγάλη εσωτερική χώρη και ένα port bagage έτοιμο για τις αποδράσεις σας. Μοναδική τεχνολογία με απίστευτο design. Άνεση και ασφάλεια μέσα σε ένα αυτοκίνητο πόλης που σε συνεπέρνει. Kia Picanto. Το μοναδικό αυτοκίνητο στην κατηγορία του. Λοιπόν, για να σου παραδώσει το αυτοκίνητο, έχουμε μαζί μας το Διευθυντή Πωλήσεων της Lucio's Group, τον κύριο Μιχάλη Πιέρη. Κύριε Μιχάλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Μιχάλη. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλό ρίζικο, καλό τάξιτο. Συγχαρητήρια. Κέρδισες έναν από τα ωραιότερα μικρά αυτοκίνητα που κυκλοφοράνε στην αγορά. Το πιο αξιόπιστο, φαντάζομαι, διότι θα σου δώσουμε και 7 χρόνια εγγύηση, η καλύτερη εγγύηση που υπάρχει στην αγορά, με αρκετών εξοπλισμών, πολλή οικονομία, χαμηλή άδεια και χωρίς κανένα πρόβλημα θα το απολαμβάνεις. Και τι δεν έχουμε δώσει. Δεν έχει δώσει Lucio's Group. Τα πάντα σε ένα αυτοκίνητο ζωγραφιά, εγώ θα το έλεγα. Να σε καλά, καλό ρίζικο. Ευχαριστώ πολύ. Το κλειδί. Το κλειδί δικό σου. Το ξεχνάμε, γιατί και εγώ θέλω να το πάρω, κύριε Μιχάλη. Βέβαια. Το κλειδί είναι δικό σου, Αντώνη, και μπορείς να ανοίξεις. Και το αυτοκίνητο. Πολύ ωραίο, κύριε Μιχάλη, το αυτοκίνητο. Κύριε Πιερή μου, θέλω να σας πω ότι είναι πραγματικά από τα ωραιότερα αυτοκίνητα. Αντώνη, θέλουμε και κόρνα. Τελευταία βόλτα, Γιώτα, θες. Τελευταία, δεν έχω επιλογή. Δεν υπάρχει τίποτα. Για πάμε. Μπαίνω κι εγώ μέσα στο όχημα. Έτσι έπρεπε και την κόρνα, το δώσαμε! Μπράβο, Αντώνη! Ανάψε τα φώτα, ρε Αντώνη, αριστερά. Ανάψε μας και τα φώτα, πάτα και την κόρνα, κάνε τα πάντα. Αυτά, ναι. Μπράβο. Αυτό ήτανε. Καλορίζικο. Καλορίζικο. Να το χαίρεσαι. Κάναμε πάρα πολλά λάθη και κερδίσαμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο. Αυτό το μοναδικό αυτοκίνητο μάρκας Kia Picanto. Αντώνη, έλα να καληνυχτήσουμε μαζί. Δεν λες να βγεις από το αυτοκίνητο, είπαμε, το πήρες, θα το έχεις. Να κλείσουμε και την πόρτα, μάλιστα. Συγγνώμη κιόλα. Κύριε Πιερή μου, μαζί, όλοι εδώ, θα σας πούμε ένα καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.